Εγώ θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον τουριστικό επιχειρηματία, τον κύριο Μιχάλη Βαμιεδάκη, να δούμε εκείνος από τη δική του την πλευρά, να δούμε ο τουριστικός χώρος από τη δική του την πλευρά, πώς καταγράφει όλα αυτά που εμείς απλά λέμε ως ειδήσεις. Για εκείνους είναι θέμα επιβίωσης. Καλημέρα, κύριε Βαμιεδάκη. Καλή σας μέρα. Και τώρα με το δημοψήφισμα που αναπολούμε, συνειδητοποιούμε ότι η γενιά μας δεν είναι σε πόλεμο, αλλά έχει ζήσει αλλαγή. Ζήσει δημοψήφισμα, κλειστές τράπεζες, ζει κορονοϊό, ζει τουριστική σεζόν που ξεκινάει 1η Ιουλίου. Άρα θα έχουμε εμπειρίες να λέμε στα εγγόνια μας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά αυτά τα οποία μας συνοδεύουν τα τελευταία χρόνια. Εδώ και μια δεκαετία είναι σαν να τα έχουμε δει όλα. Ακριβώς. Λοιπόν, τι δεδομένα έχουμε από σήμερα? Όταν λέμε ότι ανοίγει η τουριστική περίοδος και επίσημα σήμερα, 1η Ιουλίου σε όλη τη χώρα, γιατί θα δεχόμαστε πτήσεις και στα περιφερειακά αεροδρόμια. Τι σημαίνει απλά και πρακτικά? Λοιπόν, απλά και πρακτικά σημαίνει ότι ουσιαστικά από σήμερα μπορούν να βλωμένες πτήσεις, πτήσεις charter, το πω διαφορετικά, απευθείας από ευρωπαϊκά αεροδρόμια, να έρχονται και στα περιφερειακά αεροδρόμια όπως είναι της Κρήτης, της Ρόδου, της Κέρκυρας και στα άλλα νησιά. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά οι επισκέπτες οι οποίοι έχουν αγοράσει τουριστικά πακέτα μπορούν να ξεκινήσουν και να έρχονται στα νησιά να κάνουν τις διακοπές τους. Οι χώρες οι οποίες ουσιαστικά ξεκινάνε είναι οι βασικές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες όμως δεν είναι όλες οι αγορές οι οποίες έχουμε συνηθίσει, που σημαίνει ότι είναι ένα κουτσουρεμένο ξεκίνημα. Σήμερα στο αεροδρόμιο δεν επιτρέπονται, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί όμως να είναι και άλλες χώρες, οι απευθείες πτήσεις μέχρι 15 Ιουλίου από Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία, ή έχω κάνει λάθος? Λοιπόν, κανονικά από 1η Ιουλίου επιτρέπεται ελεύθερη διακίνηση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Εξαιρούνται αυτές οι οποίες λόγω υγειονομικών καταστάσεων θεωρούνται επικίνδυνες. Άρα δεν επιτρέπονται πτήσεις από Αγγλία και από Σουηδία. Άρα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορούμε να δεχτούμε. Παράλληλα όμως δεν επιτρέπονται πτήσεις και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε επισκέπτες από την Ρωσία, από την Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Βραζιλία. Σωστά, αλλά ουσιαστικά αυτές οι οποίες οι αγορές που επηρεάζουν την Κρήτη είναι κυρίως η Ρωσία, η Ουκρανία και αυτές οι αγορές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αναφέρεστε σε αυτή την επίσημη λίστα η οποία βγήκε χθες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δόθηκε στη δημοσιότητα. 14 είναι οι χώρες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει τα σύνορά της. Ασφαλείς θεωρούνται, για όσους δεν το έχουν διαβάσει, δεν το έχουν ακούσει, η Αυστραλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Μαρόκο, Νότια Κορέα, Αλγερία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Σερβία, Ταϊλάνδη, Τινησία και Ουρουγουάη. Σωστά. Εμείς εδώ στην Κρήτη, με εξαίρεση την Σερβία, από την οποία έχουμε κάποια κίνηση ιστορικά, οι υπόλοιπες αγορές δεν μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, ούτε από τη Ρουάντα περιμένουμε επισκέπτες, ούτε από την Αλγερία. Άρα αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι η Κρήτη ουσιαστικά ξεκινάει στην τουριστική της σεζόν, παρά τα όποια προβλήματα και παρά τις όποιες αναταράξεις, κατά κύριο λόγο χωρίς επισκέπτες από τη Σκανδιναβία, από την Ρωσία και από την Αγγλία, που είναι τρεις από τις πάρα πολύ βασικές αγορές. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει? Βραχυπρόθεσμα αυτό το οποίο προβληματίζει είναι μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, η οποία δημιούργησε πάρα πολύ αρνητική εντύπωση. Είναι η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε τελευταία στιγμή στις 28 του Ιούνιου, η οποία αναγκάζει όλους τους επισκέπτες πριν έρθουν στην Ελλάδα να κάνουν μια ηλεκτρονική δήλωση 48 ώρες πριν, να δώσω κάποια προσωπικά του στοιχεία, και βάσει αυτό το στοιχείο θα γίνει η επιλογή τους, η ηλεκτρονική επιλογή, έτσι ώστε να δούμε ποιοι θα είναι οι 825 που θα κάνουν τα random test, τα δειγματοληπτικά test στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Και μετά από εκεί πέρα, αυτοί που θα κάνουν αυτά τα τεστ θα έχουν κάποιο περιορισμό στη διακίνησή τους, δεν θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, θα πρέπει να περιμένουν στο ξενοδοχείο τους για να παραλάβουν το αποτέλεσμα αυτού του τεστ για περίπου 24 ώρες. Αυτό ήταν κάτι το φυσιολογικό, το οποίο κανείς δεν μπορεί να έχει αντίλογο, καθότι είναι σωστό να γίνονται αυτά τα τεστ. Απλά δημιούργησε πάρα πολύ αρνητική εντύπωση και μεγάλη μερίδα του τύπου εξωτερικό το ανέφερε αρνητικά, ότι αυτό έγινε την τελευταία στιγμή και λίγο πολύ λειτουργήσε αρνητικά.
Αυτό λοιπόν είναι ένα βραχυπόδεσμο θέμα το οποίο θεωρούμε ότι θα ξεπεραστεί. Από εκεί και πέρα όμως το βασικό στοίχημα παραμένει το τι θα γίνει με τις αφίξεις. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε ελάχιστες αφίξεις σήμερα. Συνολικά το αεροδρόμιο Ηρακλείου περιμένει σήμερα μεταξύ 4 και 6 χιλιάδες πελάτες. Η δική μας εταιρεία περιμένει μόνο περί 700-800 άτομα. Αλλά δηλαδή τα νούμερα είναι τρομερά χαμηλά για αυτή την περίοδο. Είναι πτήσεις και για το Ηρακλείο, όπως είναι και πτήσεις για το Ιωάννης Δασκαλογιάννης στα Χανιά. Οπότε όλα αυτά είναι μοιρασμένα και δεν θα μείνουν όλοι σε μια περιοχή. Σαφέστατα έχουν κλειστεί πακέτα έτσι για διάφορες περιοχές, όλες τις περιφερειακές ενότητες. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ξεκινάμε πολύ χαμηλά. Άρα σίγουρα η κίνηση θα είναι μειωμένη. Οι αγορές οι μεγάλες όπως είναι η Αγγλία, η Ρωσία και η Σουηδία σίγουρα θα κόψουν πάρα πολύ μεγάλο μέρος από την πίτα. Άρα σίγουρα είναι λοιπόν η χαμηλή τουλάχιστον, κίνηση. Τουλάχιστον αυτό το οποίο λεγόταν από χθες τώρα σε κάθε αναφορά που κάνετε μου έρχονται στο μυαλό ειδήσεις που έβλεπα και από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία χθες, ότι στην Αγγλία είναι συνεχής οι ακυρώσεις πτήσεων, διότι με το να υπάρχει αυτή η απαγόρευση μέχρι 15 εβδόμου ή μεταθέτουν πτήσεις για μετά τις 15 του μήνα εισιτήρια ή δίνουν βάουτσερ με μια άλλη διάρκεια για τον κόσμο και με μια πολύ πολύ μεγάλη δυσφορία. Ακριβώς. Αυτό δημιουργεί δυσφορία όχι μόνο σε εμάς εδώ που περιμένουν τους επισκέπτες, αλλά και στους επισκέπτες οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν. Οπότε σίγουρα δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο βλέπουμε είναι περιορισμένες αφίξεις, ό,τι και αυτό σημαίνει, περιορισμένα έσοδα, περιορισμένες θέσεις εργασίας κ.ο.κ. Και το άλλο που είναι και ένα ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα είναι το πώς θα γίνει αυτή η λειτουργία. Όσο καλά και αν έχει οργανωθεί το όλο σύστημα, όσα πρωτόκολλα και αν έχουν καταρτιστεί, όση εκπαίδευση και αν έχει γίνει, όση προσπάθεια και αν έχει γίνει, είναι κύριε Δουλγεράκη τόσα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, τόσα πολλά τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουν όλοι, και επισκέπτες και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Είναι τόσες πολλές οι αιστείες κινδύνου που πρακτικά δεν ξέρω πώς αυτό θα μπορέσει να παρακολουθηθεί, να υλοποιηθεί. Είναι, δηλαδή, αν διαβάσετε όλα τα πρωτόκολλα, όλα τις προετοιμασίες που έχουν γίνει, που ορθώς έχουν γίνει και έπρεπε να γίνουν και πρέπει να γίνονται, δεν ξέρω πρακτικά όταν κάποιος δουλεύει, όταν κάποιος εξυπηρετεί, όταν κάποιος τρέχει με την πίεση της δουλειάς, αν θα μπορέσει να τα τηρήσει όλα αυτά. Αυτό το μεγάλο στοίχημα. Αναφορικά με τα ξενοδοχεία, αναφοράς ξενοδοχεία ή καταλήμματα καραντίνα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορονοϊού, η αλήθεια είναι επίσης ότι έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα με τις αποφάσεις τις οποίες έχουν ληφθεί. Έτσι τουλάχιστον χθες ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού η τελική λίστα με τα καταλήμματα καραντίνας. Θα έχουμε σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι και Χανιά. Το Λασίθι μπήκε τελευταία στιγμή μέσα σε αυτά τα καταλήμματα καραντίνας. 75 οι περιοχές σε όλη τη χώρα από ό,τι μετρούσα που θα μισθωθούν καταλήμματα, αλλά και με πάρα πολλές αναφορές, κύριε Βαμιδάκη, για το πού είναι αυτά τα καταλήμματα, αν είναι εντός ή εκτός οικιστικού ιστού. Εντός οικιστικού ιστού σε πολλές περιοχές φαίνεται ότι υπάρχουν αμφιβολίες, ενστάσεις, φόβοι. Μιλούσαν για δύο τις προηγούμενες μέρες μόνο στη Χερσόνησο. Ακούγα προσεκτικά χθες αυτά τα οποία μας έλεγε ο Γιάννης Σέγκος. Τα έλεγε τις προηγούμενες μέρες και στην εκπομπή Ωρα Εχμής Κρήτη TV με τον συνάδελφό μου, τον Μάνο τον Δασκαλάκη. Υπάρχουν δηλαδή αρκετά ερωτηματικά, και αν βέβαια είναι καταλήμματα τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους που το βαλάντιό τους είναι τελείως διαφορετικό αυτή την περίοδο από εκείνο το βαλάντιο κάποιων άλλων ενδεχόμενα ξένων επισκεπτών. Δηλαδή μιλούσαν ακόμα και ξενοδοχο υπάλληλοι, μιλάνε για την ανάγκη του να υπάρξει κατάλημα υψηλών προδιαγραφών. Κύριε Δουλγεράκη, αυτά τα καταλήμματα αναφορά στα καταλήμματα καραντίνας που το ονομάζονται καταλήμματα των 10 ευρώ. Γιατί γι' αυτό πρόκειται. Άρα, όπως ανέφερα και εγώ στην εκπομπή σας πριν από μερικές μέρες, όπως αναφέρουν όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού, που όχι μόνο αυτοί που αναφέρετε, αλλά γενικότερα σύσσωμος τουριστικός κόσμος, αυτά τα καταλήμματα θα αποτελέσουν μια δυσφήμιση για το τουριστικό προϊόν. Τα συγκεκριμένα καταλήμματα είναι καταλήμματα τα οποία τα αποκρίνονται στον προϋπολογισμό που είχε καθορίσει το Υπουργείο Τουρισμού, ένα εξευτελιστικά χαμηλό τίμημα το οποίο δίνουν για τις διανυκτερεύσεις. Είναι καταλήμματα, θα έλεγα εγώ,
τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να πάνε εκεί μια παρέα νεαρών φίλων στο κέντρο της Χερσονήσου, να μείνουν εκεί να κάνουν διακοπές τους χωρίς πολλές απαιτήσεις, αλλά σίγουρα δεν είναι τα καταλήγματα στα οποία κάποιος άνθρωπος, ο οποίος περνάει μια δοκιμασία για κάποιες μέρες, θα θέλει να μείνει. Αυτό το οποίο χρειάζεται, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, είναι καταλήμματα υψηλών προδιαγραφών, καταλήμματα τα οποία να έχουν χώρους μέσα στους οποίους θα μπορέσει κάποιος ευχάριστα να περάσει μια καραντίνα και να μην μας δυσφημίσει. Αυτό λοιπόν το οποίο εγώ συνεχίζω να λέω δημόσια, το έχω αναφέρει, το αναφέρω και πάλι, είναι ότι επειδή δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα απλά πιέζοντας το κράτος να μας δίνει ένα ωραίο πεντάστερο ξενοδοχείο, το κράτος θα λέει ενδεχομένως και ορθώς ότι εγώ έκανα το καθήκον μου, εμένα η μόνη μου μέρη είναι να βρω ένα ξενοδοχείο στο οποίο να απομονωθούν οι επισκέπτες αυτοί και μέχρι εκεί και δεν πρόκειται να κάνω κάτι παραπάνω. Ο μόνος τρόπος που βλέπω είναι η αυτοδιαχείριση από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Άρα θα πρέπει πλέον οι επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι οι άμεσα φυγόμενοι από ενδεχόμενη δυσφήμιση που θα προκύψει, να αυτοδιαχειριστούν μέσω των συλλογικών του φορέων αυτή την λύση, να πώς δηλαδή. Ξενοδοχείο. Θα μπορούσε ο γένος ξενοδόχων να πούνε ο κάθε ξενοδόχος ανάλογα με τις διανυκτερεύσεις, ανάλογα με τον τζίρο του, να συνεισφέρει κάτι έτσι ώστε να μαζευτεί ένα ποσό, να μισθωθεί ένα ξενοδοχείο και όλοι να στείλουν τους επισκέπτες εκεί. Ένα καλό πεντάστερο ξενοδοχείο έτσι ώστε αυτό να λειτουργήσει διαφημιστικά και όχι δυσφημιστικά για εσείς τον επιχειρηματικό κόσμο. Πάρα πολύ απλά. Τι να πω τώρα, και υπό τις παρούσες συνθήκες, πρόταση μίσθωσης ενός πεντάστερου ξενοδοχείου από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, αφού δεν έχει λάβει την πρόνοια αυτή η ίδια η πολιτεία, τι να πω, ακούγεται περίεργο, το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Κύριε Δουλειάκη, ακούγεται περίεργο, αλλά πιστεύω ότι ζούμε σε περίεργες εποχές. Άρα, επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι ρεαλιστής και να είμαι άνθρωπος της ουσίας, μεταξύ του να τσακωνόμαστε με το κράτος και μεταξύ μας για το αν είναι ορθή επιλογή ή αν είναι ορθή διαδικασία και στο τέλος όμως να φτάσουν να μένουν εκεί επισκέπτες οι οποίοι θα μας δυσφημούν και αυτό θα έχει άμεση αντίδραση σε μένα, σε εσάς, στους εργαζόμενούς μου, στους ανθρώπους οι οποίοι και σε μια ολόκληρη οικονομία που εξαρτάται από τον τουρισμό, αντί λοιπόν τσακωνόμαστε μεταξύ μας, ας κάνουν μια υπέρβαση, ας πούμε πόσα δίνει το κράτος, τόσα. Ας βάλουν τόσα επιχειρηματίες, τόσα ξενοδόσεις και τόσοι πράκτορες, τόσα ειδήμοι, τόση περιφέρεια, να μαζευτεί ένα αξιοπρεπές ποσό, το οποίο ουσιαστικά θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα σαν μια διαφήμιση του τόπου μας. Εγώ αυτό βλέπω σαν μόνη λύση. Αλλιώς θα φτάσουμε σε ένα σημείο και θα έχουμε δηλαδή δύο σενάρια βλέπω, είτε θα έχουμε μια τρομερή δυσφήμιση από όποιον επισκέπτη πάει εκεί, είτε προκειμένου να αποφύγουμε τη δυσφήμιση θα κρύβονται τα κρούσματα και ο κάθε ξενοδόχος δεν θα τα αναφέρει και θα τα κρύβει μέσα στο ξενοδοχείο του, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα γίνεται. Είναι μια πρόταση η οποία έχει περπατήσει, έχει κατατεθεί, έχει περπατήσει. Είναι μια πρόταση που ενδεχόμενα να τεθεί και υπόψη του Υπουργού Τουρισμού, του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος για ένα τρίμερο θα βρίσκεται εδώ στην Κρήτη από σήμερα. Εγώ προσωπικά την έχω καταθέσει δημόσια. Από εκεί πέρα, εάν οι συλλογικοί φορείς θέλουν να την υιοθετήσουν και να την προχωρήσουν, εγώ θα την καταθέσω και στο Υπουργείο. Αλλά σίγουρα αν δεν υποστηριχθεί από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, σίγουρα δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Έχετε την εικόνα του πώς σήμερα κινούνται, κατανέμονται οι επισκέπτες οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν εδώ στο Ηράκλειο? Πρέπει να είναι κοντά στις 34 με 35.000 αυτοί που μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μας έρθουν, έτσι δεν είναι? Σωστά. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ερωτηματικό για το πραγματικό νούμερο, γιατί δεν ξέρουν την ποιότητα των αεροπλάνων. Άρα αυτό το οποίο κάνουμε είναι απλά υποθέσεις με βάση κάποιες ενδεχόμενες ποιότητες, με βάση τις πτήσεις. Αλλά το νούμερο, αυτό το οποίο αναφέρατε, είναι, θέλω να πιστεύω, κοντά στην πραγματικότητα. Για όλο το νησί, όχι μόνο σωστά, για το Ηράκλειο. Σωστά. Λοιπόν, η θετική πλειοψηφία των επισκεπτών που περιμένουμε είναι από τη Γερμανία. Και για αυτή τη βδομάδα και γενικότερα για όλη τη σεζόν. Άρα οι περισσότερες πτήσεις είναι από Γερμανία. Υπάρχουν επίσης αρκετές πτήσεις και από Τσεχία, που είναι άλλη μια αγορά που αν και μικρή μπαίνει πάρα πολύ δυναμικά. Και μετά οι υπόλοιπες πτήσεις είναι από Ολλανδία, από Βέλγιο, από Ελβετία,
Υπάρχουν κάποιες λίγες από Πολωνία. Απλά μιλάμε κυρίως για Γερμανία και Κεντρική Ευρώπη, ότι είναι αυτοί οι οποίοι θα σηκώσουν το κύριο βάρος τις πρώτες μέρες. Περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου θα είναι εκείνες που θα κατευθυνθούν πού? Γνωρίζετε οι ξένοι επισκέπτες, υπάρχουν κάποια στοιχεία? Κοιτάξτε, οι επισκέπτες θα κατευθυνθούν σε όλη την Κρήτη, άρα σίγουρα θα υπάρχει μια διασπορά. Η ουσία είναι όμως ότι επειδή ξεκινάει πάρα πολύ υποτονικά η σεζόν, λίγα ξενοδοχεία θα ανοίξουν, δηλαδή πιστεύω ότι μέχρι τις 15 περίπου του Ιούλη, γιατί οι πρώτες εβδομάδες είναι ακόμα πιο υποτονικές από την υπόλοιπη σεζόν που αναμένεται, θα ανοίξουν λιγότερα από τα μισά ξενοδοχεία σε όλες τις περιοχές και σιγά σιγά θα ανοίγουν περισσότερα, άρα πιστεύω ότι μέχρι την τρίτη εβδομάδα του Ιούλη θα έχουν ανοίξει περίπου τα 2-3 των ξενοδοχείων. Και μετά μένει να δούμε με το τι πληρότητα θα κινηθούν. Και μετά μένει να δούμε και άλλο ένα μεγάλο ερώτημα που για μένα αυτό είναι το βασικό στοίχημα. Ο κόσμος ο οποίος θα έρθει, τι θα κάνει? Θα συμπεριφερθεί φυσιολογικά όπως συμπεριφέρονταν πριν, που σημαίνει ότι θα βγαίνει έξω από το ξενοδοχείο, θα κινείται, θα παίρνει αυτοκίνητο, θα ταξιδεύει, θα πηγαίνει να φάει έξω, θα κάνει κάτι, ή θα είναι ιδιαίτερα τρομαγμένος και θα μένει περιορισμένος μέσα στο ξενοδοχείο? Αυτό λοιπόν για μένα είναι ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις και μαζί και γενικότερα σχετικά με το All Inclusive και πώς αυτό περιορίζει τον πελάτη και τι αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία έξω από τα ξενοδοχεία. Ήταν πάντα ένα πρόβλημα και ένα θέμα συζήτησης. Άρα τώρα πολύ φοβάμαι ότι λόγω των συνθήκων και του, όπως και να το κάνουμε, του φόβου που υπάρχει στον κόσμο, σίγουρα αυτό θα είναι πιο έντονο φέτος. Άρα πολύ φοβάμαι ότι η μείωση του κόσμου και η μείωση των αφήξεων θα είναι δυσανάλογα αυξημένη στη μείωση του τζίρου εκτός των ξενοδοχείων. Εύχομαι να κάνω λάθος, αλλά το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι πρώτες εικόνες, πρώτες κουβέντες από μια τουριστική περίοδο που, όπως είπαμε, ανοίγει σήμερα. Βέβαια, από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει, γιατί μένουμε στα αεροδρόμια και στις πτήσεις τσάρτερς, ότι έχουμε και άνοιγμα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών από Πάτρα και Ιγουμενίτσα, πλοία από την Ιταλία. Αν και βέβαια η Ιταλία από τη δική της την πλευρά έχει πάρει αυστηρά μέτρα για το εσωτερικό της και η Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε, κύριε Βαμιεδάκη, να διατηρήσει τελικά την καραντίνα των 2 εβδομάδων για τους πολίτες που θα φτάνουν από όλες τις χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν. Μάλιστα, έβλεπα και νωρίς το πρωί ότι παρατείνεται η αναστολή της κρουαζιέρας για το Μάρτιο του 2021 στα ελληνικά νησιά και στην Ανατολική Μεσόγειο από την εταιρεία κρουαζιέρας, την Celestial Cruises, εξαιτίας του κορονοϊού και εξαιτίας όλων αυτών που ο καθένας από εμάς τέλος πάντων περνάει. Σίγουρα η κρουαζιέρα έχει να κάνει αφενός με τις συνθήκες, αλλά έχει να κάνει και με άλλο ένα λόγο. Η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών της κρουαζιέρας ήταν Αμερικανοί. Και η κρουαζιέρα έχει επίσης το άλλο πρόβλημα ότι οι κρατήσεις δεν είναι τελευταία στιγμή και γίνονται πάρα πολύ νωρίς. Άρα φανταστείτε ότι η Celestial και κάθε εταιρεία εξαρτάται από μια αγορά η οποία είναι ασθενώς κλειστή και αφετέρου δεν θα μπορέσει να κάνει κρατήσει για πολύ καιρό. Άρα αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε αυτή την απόφαση. Τώρα, όσον αφορά την Ιταλία, η Ιταλία δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα να στηρίξει το δικό της εσωτερικό τουρισμό, γιατί κακά τα ψέματα και η Ιταλία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τουριστική αγορά, τουριστική χώρα. Άρα σίγουρα κάνει τα πάντα για να μπορέσει να οδηγήσει, να ενθαρρύνει τους Ιταλούς να κάνουν διακοπές στην Ιταλία, και αυτό το πετυχαίνει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν δείτε τις πληρότητες και τις τιμές Νότια Ιταλία, όπως είναι η Λιγουρία, όπως είναι κάτω το Αμάλφι, όπως είναι το Κάπρι, βλέπουμε ότι μεταξύ σήμερα και ένα μήνα πριν οι τιμές έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και οι πληρότητες έχουν περιοριστεί, έχουν αυξηθεί. Που σημαίνει ότι λειτουργεί ο εσωτερικός τουρισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτες κουβέντες ήταν αυτές στο άνοιγμα επίσημα της τουριστικής περίοδου. Κύριε Βαμιεδάκη, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και καλή σεζόν επισήμως να έχουμε.